Να δώσω το λόγο στην κυρία Κοντογιανίδου, κάποια ακόμη που έχω να σα πω αμέσω μετά. Μαριέτα, μου. Εγώ να προσθέσω αναφορικά με τι εξετάσει που θα γίνουν ψηφιακά στα πανεπιστήμια, αναμένουμε και τι επίσημε ανακοινώσει από το Υπουργείο Παιδεία. Mm -hmm. Πρέπει και τα μαθήματα να ολοκληρωθούν άμεσα, ώστε 12 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει Σωστά. το αιαρινό εξάμεινο, να προλάβουν δηλαδή οι φοιτητέ για να μην χάσουν το, το... το εξάμεινο. Το ε, αυτά αναφορικά με τι εξετάσει στα πανεπιστήμια. Εγώ θα ήθελα να πάρω λίγο τη σκητάλη αναφορικά με το καιρό. Ναι. Γιατί να σου πω ότι αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πανθεσσαλική σύσκεψη των μπλόκων. Οι αγρότε στον Παλαμά Καρδίσας. δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει ε, λόγω τη ε, κακοκαιρία. Γιατί είχαν πει οι αγρότες ότι θα εντείνουν τι κινητοποιήσει του. Τώρα, μήπω εκεί μέχρι, μέχρι το πύλιο από το πύλιο και μέσα, mm -hmm. δυτικότερα, η Θεσσαλία δεν θα έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, πέρα από κάποιες βροχές, αλλά όλα όσα συζητάμε είναι ανατολικά, mm -hmm. στα προσύννεμα παράλια του Αιγαίου, από τη Θεσσαλία και κάτω, mm -hmm. που σημαίνει την μέσα πλευρά α πούμε δεν την πιάνει. Πάντως κλιμακώνουν τις κινητοποίησει τους δεν είναι μόνο οι αγρότες από τη Θεσσαλία είναι και αγρότες από τη Φλόρινα τον Εύρο, τη Βιωτία mm -hmm. που μεταξύ άλλων ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής οι, με, οι Θεσσαλοί ζητούν και ενίσχυση περαιτέρω ενίσχυση από τις καταστροφέ και τις πλημμύρες του από mm -hmm. τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου αναμένουν κάποιοι τις αποζημιώσεις δεν τους έχουν λάβει. Ακόμη, ε, άλλοι αγρότε ζητούν να μην αλλάξει ο κανονισμό του ΕΛΓΑ που προβλέπει νέα αύξηση των ασφαλιστικών αυσ, εισφορών Μάλιστα. και μικρότερε αποζημιώσει. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε, καθώ δεν είναι ε, μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Καθώς όλη η Ευρώπη, οι περισσότερες περιοχές της χώρες της Ευρώπης έχουμε ε, κινητοποίησει από τους αγρότες. Για άλλους λόγους για βέβαια. Την κυρίως, ναι. κυρίως, κυρίως λόγω των προβλέψεων το... της νέα κοινή αγροτική πολιτική, Ένα θέμα που θα το βάλουμε αύριο ή μεθαύριο στην εκπομπή. Να δούμε τι έχει αλλάξει στην ΚΑΠ, γιατί ε, υπάρχει όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην, στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πάντω απειλούν με κλείσιμο τη εθνική. Ναι. Αν δηλαδή γίνει αύριο η πανθεσσαλική σύσκεψη, μήπω πάνε στο μπλόκο τη Νίκαια ή βιωτοί αγρότε στο κόμβο του Κάστρο. Έχουν βάλει ω ορόσημο την Αγκρότικα, η βιωτοι αγροτε στο κομβο του καστρου εχουν βαλει ω οροσημο την αγροτικα η οποια ειναι το Σαββατοκύριακο mm -hmm. στη Θεσσαλονίκη, ότι μέχρι εκεί πρέπει να έχει λυθεί το πρόβλημα. Γιατί αν δεν έχει λυθεί, δεν έχουν πάρει τι απαντήσει που θέλουν, θα προχωρήσουν mm. σε καταλήψει των uh, δρόμων. Πάντω, αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία που αφορά ευνοϊκή ρύθμιση για το ρεύμα των αγροτών στη Θεσσαλία. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν δύο χρόνια πλήρη αναστολή των πληρωμών με συνέχιση τη παροχή ρεύματο και έπειτα θα τεθεί σε λειτουργία πενταετή ε, ρύθμιση όλων των ε, υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των παλιών οφειλών με μηδενικό επιτόκιο. Αυτό πηγαίνει σήμερα. Στη Βουλή. Νωρίτερα να σου πω ότι είχαμε την μηνιαία τακτική συνάντηση του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν και στην επιστολή Blinken για το πρόγραμμα των F-35, με την οποία και επίσημα η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των F-35 και λαμβάνει μια σημαντική δωρεάν αμυντική βοήθεια από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα, από το λε, να πω στου φίλου που μα παρακολουθούν ότι σε λίγο θα είναι ο κύριο Φέδονα Κάρα Φίδη, ο εκδότη τη πτήση στρατιωτικός αναλυτής να μας εξηγήσει τι αλλάζει ε, και πόσο αλλάζει με βάση όλα αυτά που είπες λίγο πριν της. Την Αμερικανική Στρατιωτική Βοήθεια και την αγορά των F-35. Ναι. Ε... Να Πολύ ε, σύντομα να πούμε ότι η επιστολή αυτή είναι η καλύτερη επισφράγηση του στρατηγικού βάθου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργό νωρίτερα στην ε, πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και αναφέρθηκε και στο ζήτημα, βέβαια και των αγροτών που αναφέρθηκαμε προηγουμένω, και ότι οι αγρότε διαμαρτύρονται σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα για την αύξηση του κόστου παραγωγή. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκη.